Υποτονικά ξεκίνησε η συγκομιδή της πατάτας εδώ στα πατατοχόραφα της Μεσίνης. Ξεκινήσαμε, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Η παραγωγή θα είναι μειωμένη αρκετά λόγω των καιρικών συνθήκων. Τώρα από πλευράς τιμών πιστεύω ότι εντάξει, θα κυμαρθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Πιστεύω. Αλλά η παραγωγή θα είναι χάλια. Θα είναι κατά 30-40% κάτω. Εσύ κρίση με τις άλλες χρονιές. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εξαιρετική, ωστόσο δεν φτάνει αυτό για να καλύψει το κόστος της καλλιέργειας με τους πατατοπαραγωγούς για άλλη μια χρονιά να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Η ποιότητα καλή είναι. Δεν είναι άσχημη ποιότητα. Γιατί τις ξεχωρίζουμε, σας είπα. Απλώς το μόνο πράγμα που λέμε στη γλώσσα τη δική μας, οι πατάτες δεν είναι λίγο ψημένες ακόμα. Είναι άψιστες που λέμε. Αυτοί τώρα θέλουν οι πατάτες ψημένες. Δεν χρειάζεται βιασύνη και το κυριότερο, το χειρότερο απ' όλα είναι ο πανικός. Ούτε πανικός χρειάζεται. Η περιοχή άλλη δεν μας θα επηρεάσει τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα, 25 και μετά, αν θα ξεκινήσουν να βγάζουν αυτοί. Και όταν θα ξεκινήσουν να βγάζουν αυτοί, στις 25 που λέω, θα είναι όπως είμαστε τώρα εμείς. Δηλαδή πάμε για τέλος του μήνα. Ποιοτικά εντάξει, για την εποχή καλές φαίνονται. Καλές φαίνονται, αλλά από εκεί και πέρα το θέμα είναι να καλύπτονται και να βγαίνει και ένα μεροκάματο που δυστυχώς δεν θα βγει. Η τιμή της πατάτας κυμαίνεται ανάλογα με την ποιότητα από 35 έως 45 λεπτά το κιλό. Ωστόσο, η διατήρηση της τιμής αυτής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι τιμές τώρα αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 45 λεπτά. Οι χοντρές που σας είπα έχουν δύο κατηγορίες και αυτές που δουλεύουν με εξαγωγή στα 35 λεπτά. Στον παραγωγό, έτσι. Και νομίζω και ευελπιστώ να μην πέσουν από εκεί. Είναι καλά. Μακάρι να κρατηθούν εκεί. Πιστεύω είναι στο χέρι μας να κρατηθούν εκεί. Δεν είναι σε κανέναν το χέρι να κρατηθούν, στο δικό μας χέρι είναι και θα πάνε πιστεύω να καλά. Αν δεν υπάρχει βιασύνη, δεν υπάρχει πανικός, γιατί κάπως έτσι γίνεται και σπέρνουν τον πανικό και αυτά και αυτό, ότι γίνεται, εντάξει. Τεράστια δυσχέρεια στους παραγωγούς πατάτας προκαλεί η πανδημία, καθώς το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης και όχι μόνο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στη διάθεση του προϊόντος. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα τα σούπερ μάρκετ, γιατί δουλεύουμε πολύ με σούπερ μάρκετ. Το έχω ξαναπεί, δεν έχουν αρχίσει ακόμα να ξεκινήσουν τις φρέσκες. Από ό,τι ξέρω θα ξεκινήσουν τις φρέσκες μεσοβδόμαδα. Δεν χρειάζεται βιασύνη, γι' αυτό υπάρχει αυτό το πράγμα. Όσο για τη λαχανογορά του κεντρική Αθηνών, το έχω ξαναπεί, ο οποίος είναι και κρατικός οργανισμός, με προέδρους, αντιπροέδρους και φαρισαίους και όλο αυτό το πράγμα εκεί στη λαχανογορά, μία μπαλέτα καμία. Αυτή είναι η δουλειά τους. Μία μπαλέτα καμία, άσε αύριο την άλλη μέρα και εδώ. Ο δε οργανισμός κεντρικής λαχανογοράς Θεσσαλονίκης, που λέμε Μακεδονίας, ούτε κιλό. Αυτά τα νούμερα, για να τα ξέρει ο κόσμος, αυτά τα νούμερα τα 50 και τα 45, ούτε θέλουν να τα ακούνε οι Μακεδόνες που λέμε. Α, όταν θα φτάσουν οι πατάτες 20 λεπτά και 30 εδώ, μπορεί να φορτώσουν. Δηλαδή και αυτός ο οργανισμός τέλος θα πει. Επομένως, η μόνη μας λύση, ευελπιστούμε, είναι η εξαγωγή, που θα ξεκινήσει τώρα, γιατί και αυτοί είχαν Πάσχα, λόγω κάνουν Πάσχα φέτος, δηλαδή τώρα κάνουν Πάσχα το καθολικό που λέμε αύριο. Και οι άνθρωποι είναι λίγο κουμπωμένοι, θα ξεκινήσουν και αυτή την εβδομάδα. Και τα σούπερ μάρκετ.